Ερχόμενη Πέμπτη ξεκινάει το μεγαλύτερο για κάποιους και δικαιολογημένα, για κάποιους άλλους ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά γεγονότα που γίνονται κάθε χρόνο. Ξεκινάει το 49ο Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, της ΚΝΕ, 49 τον αριθμό, όπως λέει και η άλλη στη διαφήμιση, έχω πάει. Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας τον Θοδωρή Κοτσαντή, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, για να μας μιλήσει για το 49ο φεστιβάλ και ποια είναι το θέμα του αυτή τη φορά, γιατί κάθε φορά έχει και μια θεματογραφία το φεστιβάλ. Καλησπέρα, κύριε Κοτσαντή. Καλησπέρα, Μιχάλη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Ποια είναι η φετινή, γιατί έχουν γίνει και πολλά και το τελευταίο διάστημα, και από τότε που προγραμματίστηκε το φεστιβάλ, φαντάζομαι το ότι η ατζέντα θα διαμορφώθηκε και σχετικά, έτσι. Ακριβώς, έτσι είναι. Έχουν συμβεί πολλά, όμως νομίζουμε ότι το σύνθημα του φεστιβάλ, δηλαδή με το ΚΚΕ για το σοσιαλισμό για να γεννούν τα σκοτάδια λάμψη, που δανείζεται και ένα στίχο από τον μεγάλο κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Και αν θέλετε, εμπλουτίζεται και από τις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί τα σκοτάδια τα βλέπουμε γύρω μας, βλέπουμε δηλαδή μια εγκληματική πολιτική του κράτους, της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Τι να πρωτοθυμηθούμε, από τις καταστροφικές πλημμύρες και φωτιές, από τα νέα εντεργατικά μέτρα που φέρνουν τις επόμενες μέρες και ψηφίζουν στη Βουλή, από την επιδρομή των Ναζί Χούλιγκαν στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι πολλά θέλουμε να πούμε, από το λιμάνι του Πειραιά και το ιδεχθές έγκλημα εκεί, τα σκοτάδια δηλαδή μας κατακλείζουνε, αλλά το μήνυμα του φεστιβάλ είναι ότι υπάρχει και μία λάμψη. Είναι η λάμψη της συλλογικής διεκδίκησης, του αγώνα και της αλληλεγγύης, η λάμψη που φωτίζει τα πρόσωπα των νέων ανθρώπων που για παράδειγμα χθες διαδήλωναν στα 10 χρόνια από τη δολοφονία του Φίσα ότι δεν ξεχνάνε και ότι συνεχίζουν την πάλι ενάντια στο φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Η λάμψη στα πρόσωπα των εκατοντάδων ανθρώπων που δείχνουν την αλληλεγγύη τους και είναι συγκινητικοί απέναντι στους πληγέντες από αυτή την καταστροφική, τη μεγάλη καταστροφή στη Θεσσαλία, όπως η αποστολή των συνδικάτων της Αττικής την Κυριακή που μας πέρασε, πάνω από 300 άνθρωποι από την Αττική βρεθήκαν εκεί για να συνδράμουν τους πληγέντες που τους έχει αφήσει αβοήθητο το κράτος και η κυβέρνηση. Αυτή τη λάμψη λοιπόν θέλουμε να δώσουμε με το φεστιβάλ, ότι δηλαδή υπάρχει ελπίδα, υπάρχει διέξοδος σε συμπόρες με το ΚΚΕ, και γι' αυτό το φεστιβάλ της ΚΝΕ μετατρέπεται φέτος σε μια μεγάλη συγκέντρωση διεκδίκησης και αλληλεγγύης στους πληγέντες, σε μια ανάσα πολιτισμού που την έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ, και προφανώς κορυφώνεται το Σάββατο στις 8.30 ώρα με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση που θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επίσης ο Γιάννης ο Πρωτούλης, υποψήφιος περιφερειάρχης με τη λαϊκή συσπήρωση εδώ στην Αττική, και εγώ εκπροσωπώντας το Κεντρικό Συμβούλιο της ΚΝΕ. Χρόνο με τον χρόνο, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ από απόψεως ανταπόκρισης όλο και μεγαλώνει. Έτσι. Πάει από ρεκόρ προσέλευσης σε ρεκόρ προσέλευσης. Αυτό εσύ που είσαι μέσα στην νεολαία, ρε παιδί μου, και είσαι και τρέχεις και παντού, το κεφαλαιοποιεί η ΚΝΕ? Νομίζουμε ότι το ρεκόρ συμμετοχής και τα τελευταία χρόνια, την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, που ήταν χωρίς προηγούμενο, η μαζική συμμετοχή της νεολαίας, εκφράζει την ανάγκη κυρίως των νέων ανθρώπων, αλλά και όλων των ηλικιών, να πιαστούν από κάπου, να πιαστούν από την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ, από τη δράση του, να ακούσουν τις θέσεις του. Υπάρχει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο σκέφτεται, προβληματίζεται, αναζητά να πάμε αλλιώς και όχι μια από τα ίδια ή όπου βγει, όπως εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις όλα τα τελευταία χρόνια. Και πιστεύουμε ότι αυτή την ανάγκη εκφράζει και το φεστιβάλ. Και ναι, αυτό, να το πούμε και απλά, εκφράζεται όχι μόνο στο φεστιβάλ, εκφράστηκε στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές που το κόμμα σημείωσε μια σημαντική άνοδο με πάνω από 100.000 νέους ψήφους. Εκφράζεται στη νεολαία με την πασουλαστική κοινωνία που στηρίζει ναι, να είναι πρώτο στις φοιτητικές εκλογές. Εκφράζεται στους μαθητές, εκφράζεται σε μια σειρά χώρους. Το ζητούμενο είναι αυτή η συμπόρευση τώρα να δυναμώσει. Να μην υπάρχει καμία αναμονή,
καμία αυταπάτη ότι η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση και επίδοξος διαχειριστής θα λύσει τα προβλήματα, να δυναμώσει η συμμετοχή του κόσμου στο κίνημα και στους αγώνες, γιατί εκεί βρίσκεται η διέξοδος, εκεί μπορούν να κερδιστούν ανάσες ανακούφισης και κυρίως να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο που θα μπουν στο προσκήνιο οι λαϊκές ανάγκες, οι ανάγκες της νεολαίας. Γιατί η εποχή μας φωνάζει ότι δεν μπορούμε να πνιγόμαστε στην πρώτη βροχή, να κεγόμαστε κάθε καλοκαίρι, αλλά πρέπει και μπορούμε να πάμε αλλιώς. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, Θοδωρή. Ραντεβού στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Πάρκο Τρίτσι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πολύ.